Μαζί μας στο στούντιο φιλοξενούμε τον βουλευτή νοτίου τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Καλιάνο. Κύριε Καλιάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε και έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά θα αφήσουμε λίγο στην άκρη τον προϋπολογισμό, θα τον πιάσουμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε, ο Πρωθυπουργός δηλώνει στην Bild ότι δεν ανησυχεί για θερμό επεισόδιο. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μια άκρος προκλητική στάση από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία φαίνεται και ότι παίζει και λίγο μπάλα μόνη της σε κάποια θέματα, να το πούμε έτσι και με ποδοσφαιρικούς όρους. Δεν τιμωρήθηκε για τους S-400 που αγόρασε, ενώ δεν προβλέπεται στο ΝΑΤΟ, είχε την εμπλοκή της στον πόλεμο με τη Συρία, δεν είχε κυρώσεις και τώρα έχει βάλει στο στόχο της το νότιο της Κρήτης. Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία όσο συνεχίζει αυτό το μοτίβο, απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απομακρύνεται από την Ευρώπη και θα παίζει το ρόλο του μοναχικού καβαλάρη στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σοβαρευτεί και η ίδια, θα πρέπει να πάψουν να είναι κάτω από κατάσταση μέθης, γιατί μόνο ένας μεθυσμένος θα μπορούσε να κάνει τέτοιες δηλώσεις, να σκεφτεί για παράδειγμα ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα τα νησιά, να σκεφτεί ότι ενώνονται τα οικόπεδα της Τουρκίας και της Λιβύης και δεν παρεμβάλλονται κάποια νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μέχρι στιγμής αυτό που ήθελε η Ελλάδα το πέτυχε. Αυτό που ήθελε η ελληνική κυβέρνηση το έχει πετύχει. Τι ακριβώς γινόταν στην αρχή? Η Τουρκία στην αρχή βασίστηκε, να τα πάρουν τα πράγματα από την αρχή, σε κάποιες αβάσιμες, άστοχες, κάποιες αβάσιμες δηλώσεις περί κάποιου δίθεν μνημονίου, κάποιες συνεργασίες μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, ότι θα εκμεταλλευτούν εκεί τις περιοχές της Μεσογείου για εξόρυξη υδρογοναθράκων. Αγνοώντας το γεγονός ότι υπάρχει η Κρήτη, αγνοώντας το γεγονός ότι υπάρχει το Καστελόριζο, η Κάσος, η Κάρπαθος, όλες αυτές οι περιοχές του Νότιου και Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Αυτή η συμφωνία της Λιβύης εμπεριείχε δύο μνημόνια συγκεκριμένα. Το ένα είχε να κάνει με κάποια στρατιωτικά θέματα και το άλλο είχε να κάνει με τα ζητήματα του δικαίου της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας δεν υπακούει στο δίκαιο της θάλασσας η Τουρκία, δεν εναρμονίζεται με το δίκαιο της θάλασσας, δεν εναρμονίζεται με το διεθνές δίκαιο και επομένως βρίσκεται σε μια κατάσταση που μόνη της προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά τελικά δεν θα μπορέσει. Στην αρχή είχαμε πολύ χλιαρές, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ χλιαρές αντιδράσεις και από την Ευρώπη και από το ΝΑΤΟ και από την Αμερική δηλαδή. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο, μετά το γεγονός ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δένδιας, βγήκαν στην Ευρώπη, κάναν γνωστό το θέμα. Προσπαθήσαν να δείξουν ότι αυτά είναι νομικώς ανυπόστατα που λέει η Τουρκία. Είχαμε λοιπόν περισσότερο πιο στεναρές αντιδράσεις και από την Ευρώπη, γιατί είναι πολύ ευχάριστο αυτό, και από τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία και από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και από την Αμερική, οι οποίες καταδίκησαν την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό είναι το πρώτο και το σημαντικότερο το οποίο κέρδισε η χώρα. Το δεύτερο είναι ότι αναγνωρίστηκε από όλους ότι αυτά νομικώς δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη βάση. Είναι αβάσιμα αυτά τα οποία λέει η Τουρκία. Και το τρίτο και σημαντικότερο, έχουμε πλέον τη στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και από τον κόσμο γενικότερα. Άρα λοιπόν αυτό που θα πετύχει η Τουρκία από εδώ και στη συνέχεια είναι να παραμένει μόνη της σε μια γωνιά της του κόσμου, με καμία πιθανότητα πλέον να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της Ευρώπης που θέλει. Θα πρέπει να καταστεί σαφές και να μην φοβούνται οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Η ελληνική κυβέρνηση και η χώρα μας, η Ελλάδα, ενωμένη πια όλοι, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, στεναρώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν πρόκειται να απειληθεί δηλαδή αυτή η χώρα. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, αν η Τουρκία κάνει κάτι το διαφορετικό από αυτά που μέχρι στιγμής κάνει, γιατί πολλές φορές η Τουρκία, ξέρετε, λέει, είναι σαν το σκυλί που γαβγίζει, αλλά τελικά δεν δαγκώνει. Αν φτάσει στο σημείο να προσπαθήσει να δαγκώσει η Τουρκία, νομίζω και εμείς θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως πρέπει να τα προστατεύσουμε. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα η οποία δεν θα φοβηθεί να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το πρόβλημα ακριβώς όπως πρέπει να είναι, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στη συνέχεια, να ζητήσει τη στήριξη από τους Αμερικάνους και να συζητήσει ακριβώς και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη από όλους τους ηγέτες όλων των χωρών που θέλουμε να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα βρίσκονται δίπλα μας. Άρα λοιπόν, μη μας ανησυχεί τίποτα. Το συγκεκριμένο ήταν πολύ καλή κίνηση όπου ήρθε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Βουλής στην Ελληνική Βουλή και συζήτησε με τους αρμόδιους. Αυτό είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Βουλής, ότι δεν είναι ένα μνημόνιο το οποίο δεν έχει κάποια νομική υπόσταση. Και επομένως δεν πρόκειται και να ψηφιστεί και από το Κοινοβούλιο της Βουλής ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, διότι και ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης είναι αναγνωρισμένος από τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα λοιπόν. Και αδειάζει την κυβέρνηση. Αδειάζει την κυβέρνηση.
Νομίζω ότι όλα βαίνουν προς το σημείο που θέλουμε να πάνε τα πράγματα. Βέβαια, δηλαδή, να έχουμε τη στήριξη όλων των χωρών. Το έχουν πει πολλοί αυτών. Άλλοι σε δηλώσεις τους. Νομίζω πρώτος το είχε πει ο κύριος Αποστολάκης όταν ήταν υπουργός Άμυνας, ότι είναι καλά τα λόγια, αλλά αν είναι να γίνει κάτι, η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Δεν νομίζω ότι θα είναι μόνη της η Ελλάδα. Καταρχάς, η Ελλάδα είναι, δεν είναι μόνη της, είναι μια χώρα η οποία προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν περιμένουμε από την Ευρώπη ή από την Αμερική για να μας προστατεύσει εμάς. Προφανώς και τα προστατεύουμε από μόνοι μας. Και όλες αυτές οι κινήσεις γίνανε το τελευταίο χρονικό διάστημα προς την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Δηλαδή, να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε μια χώρα με ιδιαίτερη δυναμική. Και νομίζω ότι το έχουμε δείξει. Δεν πρέπει να φοβούνται λοιπόν οι Έλληνες πολίτες. Από εκεί και στη συνέχεια, προφανώς θέλουμε και τη στήριξη και από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την Αμερική. Και νομίζω ότι θα την έχουμε από εδώ και στη συνέχεια. Και κάποιες λανθασμένες δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος μας προξένησε ένα ερωτηματικό σε αυτά που έλεγε τις προηγούμενες εβδομάδες, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και εναρμονίζεται και αυτό με την πραγματικότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον η χώρα μας έχει κερδίσει αυτά που πρέπει να κερδίσει. Και περιμένουμε από εκεί και πέρα τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Εμείς στηριζόμαστε στους κανόνες, συγγνώμη σας διακόπτω, στους κανόνες καλής γειτονίας. Θέλουμε να είμαστε η χώρα η οποία δεν θα είναι ο καυγατζής των Βαλκανίων, θα είναι η χώρα η οποία θα προσδίδει σοβαρότητα στα Βαλκάνια, και αυτό κάνω, μια χώρα που θα ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Από εκεί στη συνέχεια όμως, με λεπτές κινήσεις, γιατί ξέρετε, στο διπλωματικό επίπεδο δεν μπορείς να βγεις με κραυγές και να πάρεις αποφάσεις μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα. Πρέπει να γίνονται λεπτές χειρουργικές κινήσεις για να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, και νομίζω ότι ενωμένοι όλοι πια, όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου μέσα στο Κοινοβούλιο, αυτό θέλουμε, να μην έχουμε άλλα προβλήματα από αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα και το σχόλιο σας. Είδαμε τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σιμίτη, και είναι πολλοί που έχουν βγει τις τελευταίες δύο μέρες και λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το θέμα της υφαλοκρηπίδας και πολλά άλλα προβλήματα που έχουμε στη μερή μας σχέση με την Τουρκία θα μπορούσαν να είχαν λήξει από το 2004, θα μπορούσαν να είχαν λήξει όταν ξεκινούσε τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Πιστεύετε ότι αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση σήμερα? Κοιτάξτε, σίγουρα όταν αντιμετωπίσεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε, σε οποιοδήποτε τομέα το αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα, ότι έπρεπε στο παρελθόν να έχεις κάνει αυτό για να μην έχεις αντιμετωπίσει εκείνο το πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι όλα γίνανε σωστά. Εγώ δεν λέω ότι ό,τι έπρεπε να γίνει έχει γίνει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τουλάχιστον όμως από τώρα και στη συνέχεια, τα βήματά μας που θα ακολουθήσουμε νομίζω ότι θα είναι τα σωστά βήματα και το έχουν καταλάβει όλοι μας. Δεν θα μπω στη διαδικασία λοιπόν καθόλου να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Σιμίτης, ούτε να ρίξω τις ευθύνες στον κύριο Καραμαλή, ούτε να πω ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος είναι καλύτερος του ενός και του άλλου. Νομίζω ότι από εδώ και στη συνέχεια πρέπει να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Δεν πρέπει να διαφωνήσουμε εσωτερικά στη χώρα μας για ένα τέτοιο μείζον θέμα. Εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη χώρα μας. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει και ο πιο απλός Έλληνας πολίτης, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης που δεν έχει καν γνώσεις εξωτερικής πολιτικής. Ενωμένοι θα προχωρήσουμε ούτως ώστε να αποφύγουμε και αυτό το σκόπελο το συγκεκριμένο. Γιατί καλώς ή κακώς δεν συνορεύουμε ούτε με το Βέλγιο ούτε με την κάποια σκανδιναβική χώρα. Συνορεύουμε την Τουρκία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τώρα να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην οικονομία. Έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός προϋπολογισμός, δεδομένου ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που αρχή, μέση και τέλος είναι φτιαγμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της νέας κυβέρνησης και με αυτό τον προϋπολογισμό βάζει και το δικό της στίγμα στην κατεύθυνση που έχει η ελληνική οικονομία. Έχει δεχθεί όμως πολλή κριτική, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από άλλα κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, που λένε ότι, κοιτάξτε, ευνοούνται συγκεκριμένες τάξεις. Ευνοούνται περισσότερο αυτοί που βγάζουν περισσότερα και λιγότερο η μεσαία τάξη. Κοιτάξτε, σε επίπεδο αντιπολίτευσης, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και βάση. Δηλαδή, πρέπει να έχεις και κάποια συγκεκριμένα επιχειρήματα για να κάνεις σωστή αντιπολίτευση. Το να κάνεις αντιπολίτευση στα σωστά πράγματα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον τραγικό. Θα σας πω κάτι, κατά τη γνώμη μου. Εγώ είμαι ένας νέος βουλευτής. Για πρώτη φορά μπήκα στη Βουλή σε ηλικία 40 ετών. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που μέχρι στιγμής έχω ψηφίσει μόνο θετικά μέτρα. Έχω ψηφίσει μόνο θετικά νομοσχέδια που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν είδα, γιατί μελετώ με τους συνεργάτες μου ένα-ένα τα άρθρα από κάθε νομοσχέδιο το οποίο έρχονται. Δεν είδα λοιπόν να ψηφίσω κάτι αρνητικό, δηλαδή να είμαι κατά των Ελλήνων πολιτών, να είμαι κατά των ασθενέστερων οικονομικά τμήματων της χώρας, κοινωνικών ομάδων της χώρας.
ό,τι ψήφισα ήταν για καλό του τόπου, για το καλό του τόπου. Άρα λοιπόν τώρα στον προϋπολογισμό μέσα, εμείς λέμε το 2020 θα έχουμε 2,8% ανάπτυξη. Ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένες που έχουν ψηφιστεί φορολαφρύνσεις σε συγκεκριμένες ομάδες. Ότι μειώσαμε τον έμφυα, ότι δημιουργήσαμε ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον θα προσελκύσει επιχειρηματίες, ούτως ώστε να βρεθούν νέες δουλειές, ούτως ώστε μετά από το γεγονός ότι θα βρεθούν νέες δουλειές να μπορούν να έρθουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό να δουλέψουν και να βρουν και δουλειά νέα παιδιά που είναι άνεργα εδώ στη χώρα τους. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα γίναν συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις στους οικονομικά ασθενέστερους. Στήριξε με τη μεσαία τάξη με συγκεκριμένα νομοσχέδια, με το φόρο στις επιχειρήσεις από το 28 στο 24 που πήγε, με τη μείωση στις ασφαλιστικές φορές που θα γίνει τώρα. Δηλαδή, έχουμε ψηφίσει μόνο θετικά πράγματα και όχι για τους οικονομικά δυνατότερους πολίτες, για τους οικονομικά ισχυρούς πολίτες της χώρας, για τους οικονομικά ασθενέστερους. Ο ένφια δηλαδή, ποιος πιστεύετε ότι, εν πάση περιπτώσει, ποιον κοιτάξαμε όταν φτιάχνουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όταν μειώσαμε τον ένφια κατά 20% μεσοσταθμικά, τους οικονομικά ισχυρούς πολίτες ή τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Όλη λοιπόν αυτή η γκάμα που σας είπα προηγουμένως, που σας εξήγησα 7, 8, 10 μέτρα συγκεκριμένα, νομίζω ότι είναι μέτρα τα οποία θα ελαφρύνουν την τσέπη μας από εδώ και στη συνέχεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς μια φυσιολογική χώρα, γιατί περάσαμε ένα μεγάλο βουνό, δεν θα πω σκόπελο, ούτε ύφαλο κτλ. Θα πω περάσαμε ένα μεγάλο βουνό, δύσκολο όλη αυτή τη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, και τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και βαίνουμε προς την κανονικότητα. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να γίνεται άσκοπη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει η κριτική τους να έχει μία ουσία. Και όταν εγώ μαζί με τους συναδέλφους, τους 158 συναδέλφους και πολλές φορές και ακόμα παραπάνω, έχουμε πολύ μεγάλες πλειοψηφίες στα θετικά μέτρα τα οποία φέρουμε, ψηφίζουμε τέτοιου είδους θέματα, νομίζω ότι μόνο για το καλό του τόπου γίνονται. Αυτά λοιπόν όλα εμπεριέχονται μέσα στον προϋπολογισμό του 2020. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τι λέτε. Και εγώ να σας πω, μείωσε τον έμφυα ο ΣΥΡΙΖΑ, μείωσε τον έμφυα η Νέα Δημοκρατία. Εγώ ευνοήθηκα και από τα δύο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχει αυτή η κριτική που γίνεται ως πως το που είναι η κατεύθυνση των ελαφρύνσεων. Κανένας δεν λέει ότι δεν υπάρχει η ελάφρυνση στα χαμηλότερα εισοδήματα. Ίσα-ίσα, το 22% ο συντελεστής, ο φόρος δηλαδή των φυσικών προσώπων που έπεσε από το 22% στο 9%, προφανέστατα είναι για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά από ένα σημείο και πέρα, οι ελαφρύνσεις που έρχονται για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες γενικότερα, σε συνδυασμό με τα υψηλά τους εισοδήματα, προστίθενται. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις έχουν το 50% την ελάφρυνση στο φόρο των μερισμάτων. Έχουν τις 4 μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες στη μείωση στον φόρο νομικών προσώπων. Και οι ίδιοι επιχειρηματίες που έχουν μεγάλα εισοδήματα ευνοούνται και από τη μείωση κατά 1% στον φόρο φυσικών προσώπων. Εγώ θα σας πω, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά εγώ θα σας πω το εξής, γιατί τα έχω σημειωμένα εδώ πέρα για να τα θυμάμαι ακριβώς κάθε φορά, γιατί είναι πάρα πολλά. Βγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι δεν κοιτάξαμε τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Και άλλα κόμματα μας ασκούν μια σκληρή έτσι, αντιπολίτευση, μια σκληρή κριτική, ότι δεν κοιτάξαμε τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Και θα πω εγώ συγκεκριμένα. Με τα φορολογικά νομοσχέδια που φέραμε στο παρελθόν, δηλαδή πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά και τον προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίζεται, που περιέχει μόνο θετικά μέτρα. Θετικά μέτρα της τάξης των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μείωση συντελεστή φορολογία, σας είπα προηγουμένως. Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης για τα ΑΜΕΑ, τα οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Αύξηση κατά 1.000 ευρώ το φορολόγιο του για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στη χώρα. Χορήγηση 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που θα γεννηθεί στη χώρα μας από 1η-1η του 2020. Μεταφορά στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% σε πολλά είδη. Μην τα πούμε κράνη και τα λοιπά. Μην κάνουμε όλη τη λίστα. Όλα αυτά λοιπόν, άμα τα διαβάσει κάποιος, πραγματικά εγώ, σαν νέος άνθρωπος που βλέπω την κοινωνία όπως τη βλέπω καθημερινά στο νότιο τομέα της Αθήνας που κινούμε συνέχεια. Να μου πείτε τι είναι πιο καλή κατάσταση εκεί. Υπάρχουν και εκεί περιοχές όμως στο νότιο τομέα που είναι δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, βλέπω ότι όλα αυτά τα οποία ήρθαν προς την εξυπηρέτηση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών και μου το λένε οι ίδιοι πολίτες. Mm-hmm. Μου λένε, Γιάννη, μπράβο σας που φέρνετε τέτοια μέτρα που δεν τα φέρανε οι προηγούμενοι. Μπράβο σας που κοιτάξτε αυτά. Μπράβο στον Κυριάκο το Μητσοτάκη που το επίδομα τώρα, το μέρισμα, το κοινωνικό μέρισμα που το έδινε στα ΑΜΕΑ μέχρι 24 ετών και είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό στεναχώρησε την κοινωνία και τελικά δεν έβαλε όριο. Υπήρχε σ' άλλες αντιδράσεις. Υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις. Αυτό. Μπράβο στον Κυριακό του Μητσοτάκη που ακούει την κοινωνία. Αυτό θέλω να σας πω. Είναι πολύ σημαντικό ο πολιτικός να ακούει την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στη διαδικασία να φουγκραστούμε το αίσθημα της κοινωνίας, να φουγκραστούμε τη διάθεση της κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό εμείς οι ίδιοι πολιτικοί να ανοίγουμε το στόμα μας και να εκφράζουμε τη φωνή των Ελλήνων πολιτών μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι πολλά τα οποία γίνονται. Σίγουρα είναι δύσκολο να ξεκινάς, να είναι λάθος να κρίνεις κάτι πριν καλά γίνει. Ασφαλώς. Είναι
ένας προϋπολογισμός μίας χρονιάς και αυτή είναι ο πρώτος μιας τετραετίας, οπότε έχουμε πολλά πράγματα να δούμε ακόμα. Αυτό υπάρχει, εντάσσεται και στην κριτική που γίνεται στην Νέα Δημοκρατία, ότι κάποιες από τις προεκλογικές υποσχέσεις έχουν πάει σε επίπεδο υλοποίησης σε περίοδο τετραετίας και δεν ήρθαν μπροστά με τα μέτρα ελάφρυνσης, αλλά αυτό είναι ένα άλλο και θέμα. Και κάποιες άλλες έγιναν πριν την ώρα τους. Εντάξει. Και θα ήθελα, επειδή είναι δύσκολος ο τηλεοπτικός χρόνος και πιέζει, ναι, να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό. Καλώς ή κακώς περάσαμε κάποιες δύσκολες μέρες τις τελευταίες μέρες με συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας, τα οποία επηρέασαν τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τώρα, ευτυχώς, από αύριο, πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι καλός για τα περισσότερα τμήματα της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασίες γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Το μεσημεράκι δηλαδή θα είναι πολύ μαλακά τα μεσημέρια τις επόμενες μέρες. Νωρίς το πρωί βέβαια και αργά το βράδυ θα κάνει μια σχετική ψύχρα. Και οι άνεμοι εξασθενημένοι, δηλαδή δεν θα έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες γειτονίες. Αυτό μέχρι και την Παρασκευή τουλάχιστον. Με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, βλέποντας σε βάθος χρόνου τώρα, νομίζω ότι υπάρχει μια πιθανότητα μετά το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο, και στη συνέχεια να έχουμε πάλι έλευση βροχοπτώσεων που θα επηρεάσουν τη χώρα. Βέβαια είναι πολύ μακριά και πρέπει να κρατήσουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί ο καιρός, ξέρετε, μετά τις 5-6 μέρες είναι ένα χαοτικό φαινόμενο το οποίο πολλές φορές μπορεί να σε πετάξει έξω στην πρόβλεψη. Άρα λοιπόν, ας το πάμε σιγά-σιγά. Όλη η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ καλή, σχεδόν ανοιξιάτικη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και νομίζω από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη συνέχεια πάλι θα αλλάξει ο καιρός και θα εναρμονιστούμε πιο πολύ για την εποχή, με την εποχή. Κύριε Καλιάνα, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Να είστε καλά. Εγώ έχω σημειώσει την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί στον αέρα, θα μιλήσουμε και για την κλιματική αλλαγή, βεβαίως, το οποίο είναι κορυφαίο ζήτημα. Βεβαίως να το συζητήσουμε. Εννοείται. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.